Πριν καλά-καλά στεγνώσει το χώμα της κριτικής γης που υποδέχτηκε χθες τα άψυχα κορμιά της τραγωδίας του Γεροποτάμου. Μπαλάκι ανάμεσα στις υπηρεσίες γίνονται οι ευθύνες. Με νέα δήλωσή του, αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευρυπίδης Κουκιαδάκης αποποιείται των ευθυνών, υποστηρίζοντας πως η περιφέρεια ως μη όφιλε χρηματοδότησε την αντικατάσταση της Ιρλανδικής γέφυρας με το ποσό συνολικά των 660.000 ευρώ. Δεν είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος να επισημάνω παραλήψεις του οποιοδήποτε φορέα. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω όμως είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης και ιδιαίτερα η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα γι' αυτό. Εμείς έχουμε την ευθύνη των επαρχιακών δρόμων. Τόσο στην κατασκευή, την μελέτη, την οριοθέτηση, την σήμανση, τα πάντα. Από την πλευρά του, ο Δήμος Φεστού κάνει λόγο για ένα κύμα παραπληροφόρησης και μια προσπάθεια απόσυσης ευθυνών από όσους αυτές μπορούν να ζητηθούν, μαζί με μια αντίστοιχη προσπάθεια να καταλογιστούν ευθύνες στους μόνους που δεν φταίνε, τους αιρετούς και το προσωπικό του Δήμου Φεστού. Οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες όμως που κινούν αυτές τις προσπάθειες δεν θα καταστούν ικανές να αποκρύψουν την αλήθεια. Οι διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει θα καταδείξουν την πραγματική κατάσταση και θα αποδώσουν ευθύνες στους πραγματικά υπεύθυνους και όχι στα εύκολα εξελαστήρια θύματα. Την επισταμένη στο μεταξύ μεθοδική και ολόπλευρη έρευνα προκειμένου να φωτιστεί κάθε πλευρά της τραγωδίας του Γεροποτάμου έχει ζητήσει, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Κρήτη TV, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ηρακλείου Θανάσης Γαλίνας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως αυτονόητη μια τέτοια ενέργεια μετά την απώλεια των ανθρώπων. Αρμόδιοι να κρίνουν ποιος έχει ευθύνη για ό,τι συνέβη είναι οι δικαστικές αρχές και μόνο. Και δεν θέλω να προκαταλάβω κανένα. Η εισαγγελία έχει ζητήσει μεθοδική καταγραφή όλων των δεδομένων, ζητώντας τη διενέργεια αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης στον χώρο της τραγωδίας, αλλά και σε ό,τι αφορά το σε ποιον ανήκει αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο πέρασμα, έτσι ώστε σε δεύτερο πλέον χρόνο να διερευνηθούν, εφόσον υπάρχουν, τυχόν ποινικές ευθύνες για λάθη και παραλήψεις. Λίγες ώρες μετά τον αποχαιρετισμό των τεσσάρων θυμάτων της τραγωδίας, τα μέλη της οικογένειάς τους εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία αφενός εκφράζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μοιράστηκαν την αγωνία τους και προσπάθησαν για τον εντοπισμό των δικών τους ανθρώπων και αφετέρου εκφράζουν ένα πικρό παράπονο, κάνοντας λόγο για εγκληματικές παραβλέψεις. Ποιος φταίει για την τραγωδία, μήπως δεν φταίει κανείς, μήπως φταίνε τα παιδιά που πήγανε στο γάμο δύο δικών τους ανθρώπων για να μοιραστούν τη χαρά τους, μήπως φταίει η βροχή που έπεφτε ασταμάτητα εκείνο το μοιραίο βράδυ, μήπως φταίει ο ποταμός, μα ο Γεροπόταμος είναι εκεί χιλιάδες χρόνια και από την εποχή του Μίνωα, της Φεστού και της Γόρτινας προσφέρει ευεργετικά και απλόχερα τα ζωτική σημασία αγαθά του στην περιοχή. Μήπως οι τοπικές αρχές έπρεπε να έχουν αποκλείσει εκείνο το βράδυ το συγκεκριμένο δρόμο λόγω της βροχής και του κινδύνου που υπήρχε έστω με μία απλή ταινία σήμανσης. Μήπως ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια, αφού υπήρξαν και παρόμοια περιστατικά, έπρεπε να είχε μεριμνήσει για να φτιαχτεί μια γέφυρα στο σημείο ή να απαγορευτεί το πέρασμα κατά το χειμώνα? Εγκληματικές παραβλέψεις κατά τη γνώμη μας. Εκείνο το σημείο δεν είναι κίνδυνος θάνατος, είναι κυριολεκτικά το στόμα του Χάρου. Ας αναρωτηθούν οι αρμόδιες αρχές τι έφταιξε, μπας και γίνει κάτι επιτέλους και σταματήσει το κακό. Δυστυχώς τέσσερις δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν τόσο άδικα. Ας δώσει ο Θεός να είναι οι τελευταίοι. Στο μεταξύ, σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν χτες εκατοντάδες φίλοι και συγγενείς τα θύματα της τραγωδίας. Στην πατρική γη του Κωνσταντίνου, το Κρούστα Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον αδόκητο χαμό του, αλλά και της 30χρονης σύζυγου του, Ροδούλας Τσαγκαράκη. Αντρόητος το δίδομαι και φαίνεται λαγούτα. Γάμος. Απόψε γάμος θα γεννή, παράξενος το Κρούστα. Ατρόινο στολίζομαι και φέρετε λιγάρι, γιατί σπάσα τη λύρα μου μαζί με το δοξάρι. Νωρίτερα στις Αρχάνες, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και την κόρη που επέβαιναν επίσης στο μοιραίο αυτοκίνητο.